Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πριν κλείσουμε, κύριε Τζιγκαλάγια, μετράω πάνω από 10 μηνύματα για την υπόθεση που συνέβη στην γειτονική Φλόρινα και έχει μια αξία να πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Το πρωτοδικείο εκεί αναγνώρισε σωματείο για την διάδοση της μακεδονικής γλώσσας, μακεδονικής εντός εισαγωγικών, τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό το θέμα, και μάλιστα ζητείτε από το σωματείο ήδη και ένας από τους σκοπούς του είναι να καθιερωθεί έστω και προαιρετικά σε σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή και στα μέρη μας, να διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί γι' αυτό το ζήτημα ξέρουν όλη την ιστορία σας. Ξέρατε πολύ καλά ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν πολύ κακή για την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως είναι μια διεθνή συμφωνία. Και αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να την καταργήσει με ένα νόμο, ένα άρθρο. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια μονομερής ενέργεια, η οποία θα είχε συνέπειες στα εθνικά μας θέματα. Δεν έχουν τίποτα οι Τούρκοι μετά να πούνε και οι συμφωνίες Λοζάνης και Γενέβης και Παρισίων που είναι 80% χρόνων, δεν τις αποδεχόμαστε εμείς. Επομένως είναι λεπτή η διπλωματική χειρισμή σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα ξέρετε πολύ καλά η γνώμη μου ποια είναι, ότι στα νότια Βαλκάνια οι λαοί ήταν πάντοτε τέσσερις. Έλληνες, Αλβανοί, Σέρβοι και Βούλγαροι. Δεν υπήρχε ποτέ λαός μακεδονικός. Ο όρος Μακεδόνας είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι Μακεδόνας Έλληνας. Κάθε ένας που λέει ότι είναι Μακεδόνας σημαίνει ότι είναι Έλληνας. Ο Ηπειρώτης Έλληνας, ο Θράξ Έλληνας, ο Κρητικός Έλληνας, ο Πόντιος Έλληνας. Και το Πόντιος είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, δεν είναι φυλετικός ή εθνολογικός. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται μακεδονική γλώσσα, άρα δεν μπορεί να υπάρχουν μακεδονικά σωματεία. Στη συμφωνία όμως αυτό υπογράφηκε, μακεδονική γλώσσα. Κατά τον κορυφαίο γλωσσολόγο, όχι τον Έλληνα, αλλά και θεωρώ από τους παγκόσμιους γλωσσολόγους, τον κύριο Μπαμπινιώτη. Η γλώσσα η οποία ομιλείται στη γειτονική χώρα που ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία είναι βουλγαρική εξερβισμένη. Βουλγαρική γλώσσα εξερβισμένη, προσαρμοσμένη δηλαδή στην ενιαία Γιουγκοσλαβία που είχε όλες αυτές τις επαρχίες της Σερβίας, της Κροατίας, του Κωσικού πεδίου. Αλλά στη συμφωνία, κύριε Τζιγκαλά, για να γράφετε ότι η γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας είναι η μακεδονική, αυτό δεν είναι? Ναι. Άρα, λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία, πάντως για να θυμηθούμε, έλεγε ότι θα ασκήσουμε βέτο, θα επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία. Αυτά δεν τα γνωρίζατε τότε. Και μάλιστα αναλυτές λένε σήμερα. Εγώ απάντησα, ναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά. Ξέρετε τις θέσεις μου. Να ξέρω ότι αυτές είναι οι θέσεις και οι απόψεις και της πλειοψηφίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και τις θέσεις σας ξέρουμε και όλες τις κινήσεις σας ξέρουμε. Δεν είναι γνωστό. Είχατε βάλει και λεωφορείο, κύριε Τζιγκαλάγια, τότε στη συμφωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, διαδεχτήκαμε μια κοινοβουλευτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Αν διαδεχόμασταν μια χούντα που είχε καταλάβει την εκκλησία πραξικόπημα, θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τη συμφωνία. Εφόσον διαδεχτήκαμε τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης, την πολύ λάθος, να μην πω ολέθρια απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτή τη συμφωνία, δυστυχώς η συμφωνία διεθνής, γιατί έχει την επικύρωση από τον ΟΗΕ, τον αντιπρόσωπο Μάτσιο Μίμιτς, και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αλλάξει αυτή η συμφωνία, πρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι τους βόρειους γειτονές μας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, και να πούμε, καταργούμε. Βέβαια, έχει κάποιους όρους τήρησης στο αυτό το διάστημα μετά, που οφείλει, και πιστεύω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών το κάνει, να παρακολουθούμε τη συμφωνία πώς προχωράει. Γιατί υπάρχουν και άλλα σημεία. Διαβάζουμε κάποιους αναλυτές, κύριε Τζιγκαλάγια, που κάνουν λόγο ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η διεκδίκηση μακεδονικής μειονότητας στην χώρα. Μετά ουσιαστικά αυτό που έγινε το βήμα στην Φλόρινα. Δεν υπάρχει καμιά. Και τι θα κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση, είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει καμιά εθνική μειονότητα στην Ελλάδα. Η μόνη θρησκευτική μειονότητα που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συνθήκες είναι η μουσουλμανική, το είπαμε και χθες. Κοινότητα. Δεν υπάρχει καμιά εθνική μειονότητα, δεν υπάρχει καμιά μακεδονική μειονότητα.
όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν είτε να ακούνε είτε να ομιλούν και κανένας να γράφει το ιδίωμα που μιλείται, που προσωμιά, που ομιλείται σε κάποια από τα χωριά μας ή του νομού Φλόρινας ή της Πέλλας, που μοιάζει με τη γλώσσα που ομιλούν στα Σκόπια, τη σημερινή δυστυχώς Βόρεια Μακεδονία, είναι εξερβισμένα βουλγάρικα. Βουλγάρικα είναι εξερβισμένα, που οι συμπολίτες μας τότε... Το χαρτί τι γράφει, η συμφωνία τι γράφει, τι είναι. Η συμφωνία... Το χαρτί τι γράφει, γράφει που, που δεν συμφωνούσαμε και ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν θα υπέγραφε μια τέτοια συμφωνία σαν κυβέρνηση. Αυτό που γράφει φυσικά και δεν παρεμβαίνουμε τώρα στα εσωτερικά τους, παρακολουθούμε αυτά που κάνουν. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδος, κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να είναι προσεκτική. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει κάποια προσφυγή από ανώτερο όργανο, από το πρωτοδικείο. Κάτι τέτοιο ακούω στην Αθήνα πάνω σε αυτήν την απόφαση. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Τι είπατε, ξαναπες το λίγο αυτό, δεν το καταλάβαμε ακριβώς. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποιοι προσφύγουν σε αυτή την απόφαση, γιατί ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι που προσβάλλονται. Λέω, βγάζει μια απόφαση ένα πρωτοδικείο, την προσβάλλει και πάει στο εφετείο. Δεν ικανοποιήσει την απόφαση του εφετείου, την πάει στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γίνει κάποια παρέμβαση, φαντάζομαι. Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει σε επίπεδο φορέων, συλλόγων του νομού Φλωρίδος που τους αφορά. Γιατί αυτό το σωματείο έχει ευθύνη δράσης, σύμφωνα με το προσωπικό αντιλαμβάνουν το νομό Φλωρίδης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, αφού σας ευχαριστήσω, να υπενθυμίσω ότι την Τρίτη έρχεται στην Καστοριά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Την Τρίτη στην Καστοριά. Θα υπάρξει απάντηση. Με το καλό να έρθει. Θα υπάρξει απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έρθει στην Καστοριά. Νομίζω ότι το πιθανότερο είναι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου να έρθει στην Καστοριά. Λοιπόν, να και μια είδη στο τέλος. Η απάντηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην επίσκεψη Τσίπρα την Τρίτη. Δεν είναι απάντηση. Έτυχε χθες να είμαι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Πληροφορήθηκα ότι ο Πρόεδρος στο επόμενο διάστημα είναι να επισκεφτεί τη Θεσσαλία ή δεν ξέρω πώς. Αρχές Ιανουαρίου. Ότι είναι στην άμεση προτεραιότητα να βρεθεί και στη Δυτική Μακεδονία. Μισό λεπτάκι. Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχές Ιανουαρίου στην Καστοριά. Ναι, από έμεση πληροφόρηση. Από έμεση πληροφόρηση. Ωραία. Εντάξει, δεν κάνω κάποια ανακοίνωση. Τις ανακοινώσεις κάνει το γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Πειραιώς. Ωραία. Ωραία. Πρόγραμμα. Έχουμε και την είδηση λοιπόν σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζικαλάγια, και έχουμε και την είδηση στο τέλος λοιπόν. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα για νομίζω πολύ έτσι σοβαρά θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.